Πώς γίνονται αυτά? Είναι το πιο ξεκάθαρο θέμα και ευτυχώς που κάνεις την ερώτηση να τελειώσουμε. Οι αριστερές αντιμνημονιακές δυνάμεις σήμερα που έχουν δυνατότητα να εκλέξουν βουλευτές είναι δύο. Ναι. Είναι, υπάρχει άλλος παραπάνω? Δύο είναι. Στο συνταγματικό τόξο, ναι, είναι δύο. Οι αριστερές, ναι, ναι. Είπα οι αριστερές. Ναι, λάθος, ναι. Είπα οι αριστερές. Λοιπόν, νομίζω ότι οι αριστερές αντιμνημονιακές δυνάμεις πρώτα και κύρια δεν πρέπει να υπονομεύει μια την άλλη. Ναι. Δεν πρέπει να αντιστρατεύεται η μια την άλλη, δεν πρέπει να πολεμά η μια την άλλη και πρέπει από κοινού να απευθύνονται στον ελληνικό λαό και να του λένε τις απόψεις τους. Έχουν διαφορές. Έχουν διαφορές. Ναι, εντάξει, διαφορές... έτσι όπως τα λες όμως, κύριε Γκλέζο, θα πρέπει και το ΚΚΕ να κάνει μια έκκληση να λέει ψηφίστε και τη λαϊκή ενότητα όσοι θέλετε από, το, από τους οπαδούς μας. Τι μου το λες, εμένα πέσω στο ΚΚΕ. Εγώ λέω, δεν πρέπει... Όχι, θέλω να πω, αυτή είναι η λογική σας. Ναι, αυτή είναι η λογική, καθαρή. Ότι δεν πρέπει να αντιστρατεύεται το ένα το άλλο. Δεν πρέπει να υπονομεύει η μια δύναμη την άλλη. Πρέπει να συμπορευόμαστε γιατί ο στόχος είναι κοινός. Είναι κοινός, όχι τα μνημόνια. Η διαχωριστική γραμμή σήμερα είναι τα μνημόνια. Ποιοι είναι υπέρ των μνημονίων, ποιοι είναι εναντίον των μνημονίων. Εφόσον είναι αυτή η διαχωριστική γραμμή, δεν θα πρέπει να πολεμούνται μεταξύ τους οι δυνάμεις οι αριστερές που είναι εναντίον των μνημονίων. Ναι. Πρέπει να συμπορεύονται. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά τώρα αυτό το... Πρώτη φορά τι? Πρώτη φορά ένας επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου ενός κόμματος λέει, α, δεν πειράζει, ψηφίστε και το άλλο. Δηλαδή πρέπει να πω πολεμήστε το άλλο? Όχι. Όχι πολεμήστε, αλλά είναι πρωτότυπο τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω. Περίμενες από μένα καμία παλαιομοδίτικη άποψη? Ναι, εντάξει. Ναι. Λογικό γι' αυτό. Γι' αυτό λογικό. Λέω, αν περίμενες καμιά πολεμοδομητική, θα έλεγες αυτό που Πανώλη μου, πες μου κάτι. Λέω, δεν πρέπει να πολεμιούνται μεταξύ τους. Διαφορές έχουνε. Έχουν διαφορές. Μεγάλες διαφορές. Αλλά σήμερα η διαχωριστική γραμμή είναι μνημόνια, αντιμνημόνια. Αντιμνημονιακές δυνάμεις. Και οι αριστερές αντιμνημονιακές δυνάμεις πρέπει να συμπορεύονται. Δεν έχω καμία αντίρρηση να συζητήσω με τις διαφορές μας. Δεν θέλω να τις κρύψω. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα, μωρέ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα αυτή τη στιγμή τον κόσμο τώρα δεν είναι αυτό που τον ενοχλεί ή τον γκέι, ας πούμε, να βρει τις διαφορές της λαϊκής ενότητας με το ΚΚΕ. Εδώ έχουμε μεγαλύτερα θέματα, πιο σοβαρά και πιο βαριά, ας πούμε. Λοιπόν, αφού το λες. Ωραία. Αυτό ακριβώς λέω. Δεν μου λες κάτι, Μανώλη. Πες μου, σε παρακαλώ, σου μιλώ και στον Νικό, αλλά με σεβασμό. Ναι. Με σεβασμό. Λοιπόν, πες μου κάτι. Αγαπητέ τώρα... Δημήτρη μου, ναι. Πες μου κάτι. Εσύ τώρα ήσουν δίπλα στον Τσίπρα και τον βοήθησες πάρα πολύ. Όλοι βοηθήσατε. Να γίνει από ένα μικρό κόμμα, να μεγαλώσει, να φουντώσει, να γιγαντωθεί, να πάρει κυβέρνηση. Ήσουν πάντα δίπλα του, πάντα μπροστά και στις ευρωεκλογές και σε επιστρατεύανε μόλις ζοριζόταν η κατάσταση. Τα θυμόμαστε. Εσύ γιατί κατά τη γνώμη σου το έκανε αυτό ο Αλέξης? Έτσι με, στην καρδιά σου μέσα ρε παιδί. Εγώ καταλαβαίνω ότι τον Αλέξη τον εμπιστευόσουνα, τον πίστευες, τον αγαπούσες. Πώς το έκανε αυτό? Θα μου πεις τα θέματα είναι πολιτικά. Οκ, αλλά και λίγο ανθρώπινα λέω τώρα. Ως τώρα η αριστερά πιστεί στα δόγματα του οικονομικού μονάχα θέματος, αγνοούσε τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ψυχολογία. Ναι. Το έχω παρατηρήσει, το έχω μελετήσει χρόνια μέσα στις φυλακές που ήμουνα και λέω ότι αυτό που μας λείπει είναι η ψυχολογία. Η ψυχολογία και για τα άτομα, η ψυχολογία και για τα κόμματα, αν θέλεις, η ψυχολογία και για το λαό τον ίδιο. Και πάντοτε προσπαθούσα να το πετύχω. Δεν το πετύχαινα πάντα. Ας μην το συζητήσουμε τώρα αυτό. Θα το αφήσουμε για αργότερα. Να, για να το κρίνει αργότερα όλοι. Και ο ελληνικός λαός να το κρίνει και οι ψυχολόγοι να το κρίνουν και όλα αυτά να τα βρουν. Ναι. Δεν είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή αυτό. Υπάρχει το εξής θέμα όμως, ότι αυτό που σας κάνουν κριτική είναι ότι εάν ακούσουν το Γκλέζο οι ψηφοφόροι και ψηφίσουν
λαϊκή ενότητα, ή κουκουέ, μπορεί αυτό να γίνει η αιτία, ο γκλέζος, η εκκλήσεις του ή εν πάση περιπτώσει η λαϊκή ενότητα, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει στην αντιπολίτευση. Να έρθει δεξιά, να το πούμε έτσι χοντρά. Να έρθει δεξιά. Και η πρώην συντροφή σας αυτή την κριτική σας κάνουν. Τι μας κάνεις πόλεμο, κύριε Γκλέζο, θα τα χάσουμε. Κάνω πόλεμο εναντίον των μνημονίων. Εντάξει, δεν θέλω η χώρα μας, δεν θέλω η χώρα μας να ξαναυποστεί ένα καινούριο Λίβανο. Το έχω πει κατά κόρον αυτό, για να μάθουν οι καινούργοι που δεν γνωρίζουν. Είναι τότε που μας κατηγορούσε η δεξιά μετά ότι πήγαμε να κατακτήσουμε στην κατοχή την εξουσία ή μόλις έγινε η απελευθέρωση. Την εξουσία την είχαμε. Ναι. Και την παραδώσουμε με το Λίβανο στους Εγγλέζους και στην κυβέρνηση των Εγγλέζων. Την παραδώσουμε. Δεν θέλω να υποστεί η χώρα μας μια παρόμοια τραγωδία. Ναι, ο Τσίπρας όμως λέει ότι αναγκάστηκε να φέρει το μνημόνιο ακριβώς για να αποφύγει αυτή την τραγωδία και την καταστροφή. Ποιο να πιστέψουμε τώρα, εσάς, τον Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε? Όταν είναι κάπως περίεργο τώρα εδώ, σαν να μου θυμίζει, σαν να μου έχουν βάλει ένα βέλος και σιγά σιγά το τραβάνε το βέλος. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Ο Καμπουράκης το έβαλε, όχι εγώ. Δημήτρη, γιατί τα ρίχνει απάνω σου ο Γιώργος? Για να μην έχω εγώ την ευθύνη. Με υπονομεύει, είναι τροτσκιστής. Έχει μπει στην εκπομπή μέσα και να την υποσκάψει από μέσα.